Όπως σας είχαμε προαναγγείλει κιόλας, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και του κινήματος αλλαγής πλέον. Με αφορμή βέβαια και... Θα είναι στην Πρέβεζα, θα κάνει επίσκεψη στην Πρέβεζα, ιδιωτική επίσκεψη βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι θα συνομιλήσει και με κάποιους ανθρώπους εδώ της περιοχής μας. Καλημέρα σας, κύριε Γερουλάνο. Καλημέρα. Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας. Αν δεν κάνω λάθος, από αύριο θα είστε στην περιοχή μας. Από σήμερα το βράδυ. Έχετε προγραμματίσει κάποιες συναντήσεις ή θα είναι μια ιδιωτική επίσκεψη? Εξαρτάται πώς τη βλέπετε. Δεν είναι μια επίσημη επίσκεψη με κανέναν τρόπο, αλλά αυτό το οποίο κάνω αυτόν τον καιρό είναι να πηγαίνω σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα, τα οποία νιώθουμε κι εγώ και η ομάδα μου ότι έχουν πλουτοπαραγωγικές πηγές, οι οποίες είναι εν υπνώση. Mm-hmm. Ώστε να κάνουμε μια καταγραφή και να δούμε τι είναι αυτά που πρέπει να γίνουν ώστε να αρχίσουν να παράγουν πλούτο για την περιοχή. Είναι μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Mm-hmm. Μέσα από το ΠΑΣΟΚ, την οποία συνεχίζω πια ιδιωτικά, διότι όπως ξέρετε το ΠΑΣΟΚ έχει ενταχθεί στο κίνημα αλλαγής και παρακολουθούν το δικό του το πρόγραμμα για αυτά τα θέματα. Το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς κρατάτε μια απόσταση. Έτσι όπως το είπατε τουλάχιστον. Και από τις εκλογές που ζητάει το, νομίζω και από όλα. Κοιτάξτε, η δική μου η αγωνία δεν είναι απλώς να αλλάξουμε τα σύμβολα και κατά τα άλλα να παραμείνουμε ίδιοι. Αυτό το οποίο θα ήθελα να δω εγώ να κάνει ο χώρος μας είναι να φέρνει μια καινούργια πρόταση στο τραπέζι. Ένα αφήγημα με το οποίο θα μπορεί να ταυτιστεί ο κάθε Έλληνας. Mm-hmm. Αυτή ήταν πάντα η δύναμή μας. Η δύναμή μας ήταν να έχουμε θέσεις με αιχμές. Η δύναμή μας είναι να έχουμε δημοκρατικές διαδικασίες. Και χάρη του κινήματος αλλαγής έχουμε στρογγυλέψει τις θέσεις μας και έχουμε καταργήσει τις δημοκρατικές διαδικασίες. Άρα αυτό το οποίο θα ήθελα να δω εγώ να γίνει στο ΠΑΣΟΚ είναι να αποκτήσει πάλι το ΠΑΣΟΚ φωνή, έτσι ώστε τουλάχιστον ως παράμετρος του κινήματος αλλαγής να επαναφέρει αυτά τα πράγματα στο πολιτικό προσκήνιο. Αυτή η παθητική διάθεση του κινήματος αλλαγής ή, αν θέλετε, αυτό το στρογγύλεμα, όπως είπατε, οφείλεται σε πρόσωπα ή λόγω καταστάσεων, λόγω συγκυρίας δηλαδή? Κοιτάξτε, η προσπάθεια που έγινε να ενωθούν οι δυνάμεις του χώρου είναι αξιοσημείωτη. Πολύ φοβάμαι όμως ότι έγινε με τον λάθος τρόπο, διότι αντί να προτάξουμε θέσεις οι οποίες μπορούν να εμπνεύσουν την ελληνική κοινωνία, αυτό που έγινε είναι προτάξαμε τη συμφωνία πρωτοκλασσάτων στελεχών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν οδηγεί πουθενά, γιατί το γεγονός ότι 5 άνθρωποι θα τα βρούνε μεταξύ τους δεν σημαίνει ότι θα συγκινηθεί ο κόσμος ο οποίος σήμερα ψάχνει να βρει ένα αποκούμπι πολιτικό. Και λέω ψάχνει να βρει, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 εκατομμύρια Έλληνες που δεν πάνε καν στην κάλπη. Mm-hmm. Πριν αρχίσουμε να συζητάμε για το πώς πρέπει να πείσουμε ανθρώπους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν σήμερα ΠΑΣΟΚ, η πρώτη μας προσπάθεια θα πρέπει να είναι να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους που σήμερα μένουν σπίτι τους και δεν νιώθουν ότι ο πολιτικός κόσμος τους εκπροσωπεί. Λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια, για να το πετύχεις αυτό, πρέπει να έχεις ένα αφήγημα στο οποίο ο άλλος να μπορεί να δει τον εαυτό του. Και αυτή η προτεραιότητα δεν έγινε ποτέ, δεν προτάχθηκε από το κίνημα αλλαγής, με αποτέλεσμα να τα βρούνε τα πρόσωπα μεταξύ τους, αλλά να μην έχουν ένα περιεχόμενο το οποίο να μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο μας. Μάλιστα. Νομίζω, λοιπόν, έτσι όπως το εκφράζεται, ότι υπάρχει αυτό το κενό θέσεων από το κίνημα αλλαγής, τουλάχιστον σε κάποια κέρια ζητήματα που θεωρείται ότι έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρα στη θέση του κινήματος αλλαγής. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται με το αίτημα πλέον και της κυρίας Γεννηματά για εκλογές, αλλά και το ερώτημα για την επόμενη μέρα, δηλαδή το κίνημα αλλαγής θα μπορούσε να σταθεί στο τέλος δίπλα από το ΣΥΡΙΖΑ σε μια μετεκλογική συνεργασία. Να ξεκαθαρίσω καταρχήν κάτι. Δεν είναι ότι δεν έχει γίνει προσπάθεια από τα στελέχη που σήμερα υπάρχουν στο κίνημα αλλαγής να καταγραφούν προτάσεις. Mm-hmm. Όμως η καταγραφή προτάσεων είναι μόνο το ένα στέλος της δουλειάς. Αυτό που χρειάζεται είναι σε κομβικά σημεία στις θέσεις που έχεις να έχεις αιχμές, να λες κάτι το οποίο να σε διαφοροποιεί ουσιαστικά από τους άλλους. Mm-hmm. Έτσι, όταν στρογγυλεύεις τα πράγματα
δεν έχεις ποτέ αιχμές. Άρα ο οποιοσδήποτε ψηφοφόρος δεν μπορεί να δει γιατί να ψηφίσει εσένα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, εσένα και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Εάν θες να έχεις λόγο ύπαρξης, πρέπει σε ορισμένα πράγματα να πεις κάτι διαφορετικό. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Σήμερα, και ένα παράδειγμα που αφορά την Πρέβεζα. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν, όλοι μιλούν στην ελληνική πολιτική σκηνή για τις μεγάλες ξένες επενδύσεις. Το ίδιο λέει η Νέα Δημοκρατία, το ίδιο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο λέει το Κίνημα Αλλαγής. Πιστεύουν, μετά από διάφορες μελέτες που έχουν βγει από την Τράπεζα Ελλάδος και από το ΣΕΒ, ότι οι μεγάλες επενδύσεις θα φέρουν ανάπτυξη στην Ελλάδα. Καταρχήν, έχω αμφισβητώ ορισμένες από αυτές τις μελέτες και αμφισβητώ και τα κίνητρα αυτών των μελετών. Αλλά θα σας πω κάτι πολύ απλό. Στην Πρέβεζα θα πάρει πολύ καιρό μέχρι να έρθουν μεγάλες ξένες επενδύσεις. Αν θέλουμε να δούμε ανάπτυξη στην Πρέβεζα, θα πρέπει να γίνει από μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, όσο τα τρία μεγάλα κόμματα μιλούν για την ανάπτυξη μέσα από τις μεγάλες ξένες επενδύσεις, ο πολίτης της Πρέβεζας δεν αισθάνεται ότι μιλάει κανείς γι' αυτόν. Εγώ πιστεύω ότι η πρόθεση των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων έχει άλλο ένα καλό, ότι αλλάζει την ψυχολογία μέσα στην αγορά. Mm-hmm. Και άρα πιστεύω ότι η γενική ανάπτυξη Ελλάδας θα πρέπει να ξεκινήσει από τη δημιουργία μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Αλλά ειδικά, ας πούμε, για περιοχές όπως είναι η Πρέβεζα, το θεωρώ απολύτως κομβικό. Λοιπόν, σήμερα, αντί το Κίνημα Αλλαγής να έχει ουσιαστικές και δυναμικές προτάσεις για το πώς αύριο θα ξεκινήσει η ανάπτυξη στην Πρέβεζα, mm-hmm. αρκείται να λέει γενικόλογα πράγματα για τις μικρομεσαίες επενδύσεις και να κάνει κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν έμεινε ξένος να επενδύσουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι λάθος η προσέγγιση. Μάλιστα. Θυμίζει και λίγο ΠΑΣΟΚ η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κύριε Γερουλάνε, δηλαδή παλιό ΠΑΣΟΚ. Μα κοιτάξτε, δεν υπάρχει παλιό και νέο ΠΑΣΟΚ σε αυτό το πράγμα. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν έχεις μια οικονομία στην οποία έχεις τόσο μεγάλη ανεργία όπως έχεις στην Ήπειρο, mm-hmm. δεν μπορείς εύκολα να πείσεις κάποιον, και όταν δεν έχεις μια ανεπτυγμένη βιομηχανία την οποία κάποιος μπορεί να την αγοράσει. Mm-hmm. Η οικονομία πρέπει να ξεκινήσει από τα βασικά στοιχεία της. Τα βασικά στοιχεία της είναι όχι να πείσουμε κάποιον μεγάλο ξένο επενδυτή να κάνει μια τεράστια επένδυση στην Ήπειρο, αλλά να πείσουμε τους ίδιους τους εαυτούς μας να επενδύσουμε σε εμάς και στα παιδιά μας. Mm-hmm. Δηλαδή να πείσουμε τα τελευταία χρήματα τα οποία μας έχουν μείνει, αντί να τα κρατάμε μέσα σε μια τράπεζα προσπαθώντας να μην τα χάσουμε, να τα βάλουμε στην οικονομία με την ελπίδα να βγατήσουν. Αυτό το πράγμα είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνεις. Άρα, αν ακούγομαι λίγο σαν το ΠΑΣΟΚ του 81, αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι θέλω να γυρίσουμε πίσω στο 81, mm-hmm. αλλά επειδή οι συνθήκες μέσα στην αγορά σήμερα θυμίζουν πάρα πολύ τις συνθήκες του 81, όπου πάλι η πρώτη προτεραιότητα ήταν να πιστεί ο Έλληνας να επενδύσει στον εαυτό του. Mm-hmm. Έτσι, θυμόσαστε τότε ότι η ανάπτυξη του 50, του 60 και του 70 στην Ελλάδα είχε γίνει από μεγάλες συμφωνίες με μεγαλοεπενδυτές, mm-hmm. οι οποίες ουσιαστικά ήταν προνομιακοί συνομιλητές της τότε κυβέρνησης, των δεξιών κυβερνήσεων, οι οποίοι ερχόντουσαν και κάνουν μεγάλες επενδύσεις, όπως ας πούμε ήταν εξωργό, τα ναυπηγεία ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Και αυτό που ήρθε να πει το ΠΑΣΟΚ είναι καλά είναι όλα αυτά, αλλά η πρώτη προτεραιότητα είναι να επενδύσει ο Έλληνας στις δικές σου δυνάμεις και να σταθούμε στα δικά μας πόδια. Το ίδιο πράγμα είναι προτεραιότητα σήμερα. Θελκτικό ακούγεται. Οπότε συγγνώμη. Θελκτικό λέω ακούγεται. Ωραίο. Οπότε... εντάξει, είναι νομίζω κάτι το οποίο έχει λογική και θα έπρεπε να το κυνηγούμε πολύ περισσότερο σαν χώρος. Οπότε φαντάζομαι ότι και οι επισκέψεις που είπατε ότι θα κάνετε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας πάνω σε αυτό το πλαίσιο πώς μπορούν να αξιοποιηθούν να αξιοποιήσει κάθε περιοχή διάφορα μέσα που διαθέτει, είναι πάνω σε αυτή τη λογική που μας περιγράφεται. Ακριβώς, διότι υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα αναξιοποιητές πηγές πλούτου, τις οποίες πρέπει να κινητοποιήσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν κοιτάς να ξαναξεκινήσεις την οικονομία σου μετά από μια κρίση σαν αυτή που ζήσαμε, πρέπει να πας να δεις αν έχεις το πρώτο που πρέπει να κάνεις, να δεις αν έχεις πλουτοπαραγωγικές πηγές που είναι σε αδράνη. Mm-hmm. Έτσι, ή αν υπάρχουν χώρες στις οποίες μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή στην Κροατία έχουμε 7 φορές τον νησιοπλοϊκό τουρισμό
από ό,τι έχουμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και στην Τουρκία έχουμε 7 φορές τον ισοπλοϊκό τουρισμό από ό,τι έχουμε στην Ελλάδα. Το οποίο σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι μία μαύρη τρύπα, αν θέλετε, mm-hmm. στον ισοπλοϊκό τουρισμό της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα. Έτσι. Για να αναπτύξεις όμως αυτόν τον τουρισμό, πρέπει να κάνεις πολύ σοβαρές υποδομές και να αρχίσεις να δίνεις κίνητρα για να έρχονται οι ισιοπλόοι και να συνδεθούν από την Κροατία στην Τουρκία. Mm-hmm. Έτσι. Η Ελλάδα λοιπόν έχει καταπληκτικές περιοχές για ισιοπλοϊκό τουρισμό. Άλλο πράγμα βέβαια το Ιόνιο, που είναι μια πολύ πιο ήρεμη περιοχή. Άλλο το Αιγαίο, που είναι έτσι για πιο αγωνιστές ισιοπλόγους. Mm-hmm. Όμως η κάθε περιοχή πρέπει να αναπτύξει το δικό της χαρακτήρα για αυτόν τον τουρισμό. Και είναι ένας τουρισμός που φέρνει πολλά λεφτά. Το άλλο χαρακτηριστικό του που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι ισιοπλόοι τους αρέσουν δύο πράγματα. Πρώτον, να επισκέπτονται πολλά διαφορετικά μέρη, mm-hmm. και δεύτερον, να βρίσκουν προϊόντα τα οποία είναι ιδιαίτερα σε κάθε περιοχή. Mm-hmm. Άρα, αναπτύσσοντας τον ισιοπλοϊκό τουρισμό, δεν αναπτύσσεις μόνο μια οικονομική δραστηριότητα που έχει τρομερές δυνατότητες, αλλά δίνεις και την ευκαιρία να αναδείξεις τα τοπικά σου προϊόντα. Και άρα μπορείς να ενισχύσεις την τοπική πρωτογενή παραγωγή. Τέτοιου είδους συνθέσεις και συνέργειες, αν σκέφτεται κανείς και γίνεται δημιουργικός, μπορεί πραγματικά να ανατρέψει τα πράγματα και να δει κανείς την ανεργία στην περιοχή να πέφτει, mm-hmm. που είναι μία από τις προτεραιότητες που θα έπρεπε να έχει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Η κυβέρνηση με την οποία είπατε όσον αφορά σε οποιαδήποτε συνεργασία? Οι συνεργασίες είτε εσωτερικά τις κάνει κανείς, δηλαδή είτε mm-hmm. μέσα στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, αν θέλετε, mm-hmm. είτε τις κάνει με τα γειτονικά κόμματα και τις γειτονικές παρατάξεις, mm-hmm. πρέπει να τις κάνεις πάνω σε μια ατζέντα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό λοιπόν, πρέπει να έχουν και οι δύο συνομιλητές, πρέπει να έχουν πολιτικές προτεραιότητες, οι οποίες να έχουν διαφορές μεταξύ τους και να βρεις τις γέφυρες που χρειάζεται για να πορευτείς με την άλλη πολιτική δύναμη. Σωστά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ και μια Νέα Δημοκρατία, των οποίων οι πολιτικές προτεραιότητες είναι λίγος πολύ ίδιες. Mm-hmm. Μπορεί να διαφέρουν και να τσακώνονται για το ποιος θα κάνει τα πράγματα πιο αποτελεσματικά, αλλά ουσιαστικά όταν δείτε τις προτεραιότητες τους είναι αρκετά όμοιες. Αντί κανείς όμως το δικό μας το χώρο, δεν έχουν οριμάσει ιδέες οι οποίες μπορούν να μας φέρουν σε διαπραγμάτευση για μια συνεργασία. Μάλιστα. Άρα πάνω σε ποια βάση να συζητήσουμε τώρα για το αν θα συνεργαστούμε μετά τις εκλογές? Πρέπει πρώτον να κάνουμε τη δική μας ατζέντα, mm-hmm. να δούμε ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μας με τα άλλα κόμματα και οποιαδήποτε συζήτηση να γίνει πάνω σε πολιτικό περιεχόμενο. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιά, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Επειδή σε αυτό το διάλογο που έχουμε ακούω ότι κάνετε αρκετή κριτική νωρίτερα και στο κίνημα αλλαγής και εκφράζετε διαφοροποίησή σας σε αρκετά ζητήματα που αφορούν στις θέσεις του κινήματος. Πέρα από αυτή την κριτική που γίνεται ανοιχτά, συζητείτε, γίνεται στα μέσα, στους χώρους όπου βρίσκεστε, συναντήσεις που κάνετε. Το επόμενο βήμα προτίθεστε να κάνετε κάτι διαφορετικό, να διαφοροποιηθείτε, να αλλάξει κάπως το κίνημα? Πώς το σκέφτεστε εσείς, να γίνει συνέδριο που είναι στις θέσεις σας, νομίζω? Πώς το σκέφτεστε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένα συνέδριο ΠΑΣΟΚ είναι απαραίτητο, διότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποκτήσει φωνή ακριβώς για το λόγο που σας είπα στην αρχή. Για να δώσει αιχμές στο χώρο, πολιτικές αιχμές στο χώρο, και για να επανενεργοποιηθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες είναι πραγματικά πολύ σημαντικές για το χώρο μας. Τώρα, γιατί με ενδιαφέρει όμως το ΠΑΣΟΚ? Θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στο 81? Όχι. Αυτό όμως που θεωρώ λάθος είναι ότι στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε αυτό το συνοθήλευμα των μικρών κομμάτων, έχουμε αποσιωπήσει ένα όραμα το οποίο έχει ουσιαστική σημασία ακόμα και σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ όταν ήρθε στην εξουσία το 81 είπε ένα πράγμα. Εγώ θέλω έναν Έλληνα ελεύθερο. Θέλω έναν Έλληνα ελεύθερο να δημιουργήσει, θέλω έναν Έλληνα να μπορέσει να κάνει πράγματα. Αυτό το όραμα είναι επίκαιρο σήμερα για τον απλούστατο λόγο ότι αν τότε ένιωθαν το 50-60% των Ελλήνων εγκλωβισμένοι έτσι όπως λειτουργούσε το πολιτικό σύστημα, σήμερα το 90% των Ελλήνων νιώθει εγκλωβισμένο με τον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Άρα το όραμα του τότε μπορεί να έχει εφαρμογή σήμερα. Για να γίνει όμως αυτό,
πρέπει να το αποδεχθούμε και να το μεταφράσουμε σε αρχές, σε προτάσεις, οι οποίες αφορούν την Ελλάδα σήμερα. Δεν μπορούμε να είμαστε στο κενό. Mm-hmm. Άρα αυτό που λέω εγώ είναι, θέλετε να δώσουμε πραγματική όθηση σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται μεταξύ των κομμάτων που συνεργάζονται? Εάν θέλετε να δώσουμε πραγματική όθηση, δώστε φωνή στο ΠΑΣΟΚ, διότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο έχει το όραμα και έχει τη δυνατότητα να μεταφράσει αυτό το όραμα σε πολιτικές προτάσεις για σήμερα. Δίνοντας φωνή στο ΠΑΣΟΚ, τότε το κίνημα αλλαγής έχει μια ελπίδα να δημιουργήσει τη δυναμική που θα θέλανε να δημιουργήσουν αυτοί οι συνεργαζόμενοι φορείς. Με το ΠΑΣΟΚ να έχει εισηγήσει, mm-hmm. η δυνατότητα αυτού του συνοθηλεύματος κομμάτων ουσιαστικά παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μάλιστα. Αναμένουμε την επίσκεψή σας, κύριε Γιουρλάνο. Θα μείνετε, αν επιτρέπετε, πόσες μέρες θα είστε εδώ στην περιοχή μας, κύριε Γιουρλάνο? Θα είμαι εκεί μέχρι το Σάββατο το απόγευμα. Ωραία. Οπότε προφανώς θα συναντήσετε ανθρώπους εδώ στην περιοχή μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας δούμε και από κοντά. Να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.